Παναγίου Τάκο. Τώρα πάμε. Και έχει και στο πηγάδι του Ιακώβου. Εσύ στη Σαμάρια, εκεί που απογορεύεται να πας. Καλά το πας, Ιακώβου. Πας. Ιακώβου. Ναι, Ιακώβου. Κώβου. Ναι, έχει πρόγραμμα που και έχω πάρει, έχω ξαναπάρει τηλέφωνο να δω. Και πας, και τώρα πάω, όποιος θέλει πάει. Πας. Να είναι ευθύνη δική του, του καθενός. Αυτά είναι λίγα. Ο πάντα, ο πάντα κούπαρο. Πάντα δεν λείπει ποτέ. Δεν λείπει ποτέ. Τα καταφέρνω, ε. Κάνω προσπάθεια, δεν λέω. Να και ο άλλος Λεβέντης. Είδες. Δωρείς να τον κύριο ή... Άμα δεν έρθει πάρω. Σκεφτόμαστε τούτο ότι πήγαινε φέρε μου γιατί μας κάνει τρομερό έλεγχο σε όλα τα τελωνιβέ, για να ανέβει το Ισραήλ από εκεί, σε ξετινάζουνε, φίλο-φίλο τα ανοίγουνε. Εντάξει, μπορείς να σου πω. Γιατί αν τα φτάσεις. Άμα δεν είναι ο Βαγγέλης, παίρνεις τώρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλώς. Βαγγέλη, δεν τον έχω κάτι. Ναι. Πώς τον έχω. Ναι. Έχει ήδη όνομα με το Μακαρίτη. Λοιπόν. Λοιπόν. Στο όνομα του Πατρός, του Ποιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, ουράνιε παράκτη, το Πνεύμα της Αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εχθέ και σκήνωσα ημί, καθάρισον ημάς από πάσης συμπλήρως και σώσον αγαθέ τα σιχάς ημών. Αμήν. Αν θέλουμε να ζούμε στιγμές μεγαλείου, όχι βέβαια γήινου μεγαλείου, γιατί αυτό είναι πολύ φτηνό, αλλά μεγαλείου που μυρίζει ως μη ευωδίας ουρανού, με την παρουσία μας εδώ θα πρέπει ο νους μας εσωτερικά να επικαλεστεί τη δύναμη και τη χάρη του Κυρίου. Γιατί καμιά πνευματική εσωτερική διεργασία στην ψυχή δεν τελεσφορεί, δεν έχει τα ανάλογα που ζητάμε αποτελέσματα, εάν δεν βοηθάμε με την προσευχή μας εκείνον που μιλάει. Όποιος κι αν είναι αυτός, όποιος κι αν είναι αυτός, θα έχουμε να πάρουμε ένα καλό λόγο λέμε ή ένα καλό λόγο ακούμε και μας γεμίζει και λέμε μωρέ, να αγιάσει το στόμα του. Τι ωραία κουβέντα που είπε. Για να σκεφτούμε ότι αυτό που εδώ και εσείς και εγώ μελετάμε ότι είναι λόγος και μάλιστα λόγος που κατέβηκε από ψηλά. Γι' αυτό έχουμε χρέος κάθε στιγμή που βρισκόμαστε εδώ μέσα ή και οπουδήποτε αλλού όταν ακούμε να ομιλεί κάποιος να επικαλούμε τα τη βοήθεια του Κυρίου. Είναι το τελευταίο της χρονιάς θέμα. Αλλά είναι και η γιορτή που περιμένουμε την Παρασκευή, η πρώτη γιορτή
σε αξία, θα λέγαμε, από όλες τις γιορτές που περιμένουμε μετά. Περιμένουμε μετά. Τα Χριστούγεννα εννοώ, τα Χριστούγεννα εννοώ. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω κάπως απεσιόδοξα. Κάπως απεσιόδοξα. Αν ανοίξουμε τη γραφή στους προφήτες και δούμε μέσα από τη γραφή πόσο μιλούν για τον τρόπο που εορτάζουν, γιόρταζαν και γιορτάζουμε εμείς σήμερα τις γιορτές, θα πρέπει να μας καταλάβει κάποια πικρία, κάποια στενοχώρια και θλίψη παράλληλα. Ο προφήτης Ισαΐας, ομιλώντας στο Ιουδαϊκό λαό, λέγει για τις γιορτές των Ιουδαίων: «Τα σε ορτάς ημών και τας νομινίας και τα Σάββατα με μίση και η ψυχή μου». Απλά οι ορτές γενικά που ζούσανε, και το Σάββατο που ήταν η μέρα Κυρίου και τις πρωτομηνιές, νουμηνίες είναι πρωτομηνιές, μιλούσαν εξ ονόματος του Θεού, μισή η ψυχή μου, λέει ο Θεός, λέει Κύριος Παντοκράτορ. Είναι αυτό γραμμένο στον προφήτη Ισαΐα και σε άλλους προφήτες, ώστε το διαβάζει κανείς και λέει αλήθεια, ο Θεός μισεί τις εορτές. Προς Θεού τις θέσπισε ο ίδιος για να αγιάζονται οι άνθρωποι. Για να αγιάζονται οι άνθρωποι μέσα σε κάθε εορτή που εορτάζουν. Όταν όμως ο άνθρωπος, αντί να η εορτή να πνέει ευωδία πνευματική, πνέει δυσοσμία πονηρού πνεύματος, τότε δεν είναι εορτή. Ας ονομάζεται εορτή. Και ερχόμαστε συγκεκριμένα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που μιλάνε για τα Χριστούγεννα, τα οποία πρόκειται να γιορτάσουμε. Και ο λόγος αμέσως για το περιεχόμενο της γιορτής των Χριστουγέννων, που δεν είναι τίποτα άλλο από φαγωπότη και χορό. Τα τιτλοφορούν μάλιστα τα γεγονότα αυτά, τα εορταστικά της ημέρας των Χριστουγέννων, με τη λέξη τη ξένη αυτή, ρεβεγιόν ονόματι. Δεν έχει καμία σχέση αυτός ο τρόπος με τον τρόπο που ζητάει ο Κύριος ο ίδιος. Ο Κύριος ο ίδιος. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι όχι εορτή, αλλά είναι ένας ηλιστικός τρόπος ζωής, πέρα για πέρα. Δεύτερον, δεν είναι μόνο ότι τρώνε και πίνουνε και τα λοιπά, αλλά θεσπισμένα στο όνομα του Κυρίου, Παναγία μου Χριστέ μου, και στο όνομα της Πρωτοχρονιάς, υπάρχει ένα άλλο πονηρό σατανικό έργο, η χαρτοδεξία με χρήματα. Και αυτό είναι
εντελώς εχθρικό προς το πνεύμα του, του χριστιανισμού. Πέρασα ωραία τα Χριστούγεννα, πέρασα ωραία την Πρωτοχρονιά με αυτό το περιεχόμενο των εορτών. Κάποιοι άλλοι ζουνε κάτι άλλο που και αυτό μυρίζει ηλισμό και όχι Πνεύμα Χριστή. Την ημέρα αυτή ειδικά, την ημέρα αυτή, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τον οποίο μελωτήσα προηγουμένως και χτες, κατέβηκε από ψηλά ο γεννημένος πρώτων αιώνων, προπάντων των αιώνων, ο Κύριος, λέει, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μας στον ουρανό επάνω, με ανθρώπινες κουβέντες γιατί αλλιώς δεν θα καταλαβαίναμε τι πιστεύουμε, στον ουρανό επάνω έχει πατέρα αλλά δεν έχει μάνα σαν Θεός, είναι λέει αμήτωρ στον ουρανό. Τον γέννησε ο πατέρας από τον εαυτό του πριν γίνουν οι αιώνες. Πριν γίνουν οι αιώνες, πριν γίνει ο χρόνος δηλαδή. Γιατί ο χρόνος μετράει μόνο από τη στιγμή που έγιναν τα κτίσματα, τα υλικά. Ό,τι βλέπουμε με τα μάτια μας, αυτά μπαίνουν μέσα στον χρόνο. Η Αγία Τριάδα είναι έξω από τον χρόνο και αγκαλιάζει τον χρόνο ολόκληρο. Αγκαλιάζει τον χρόνο ολόκληρο. Λοιπόν, ο Κύριος γεννήθηκε πριν από τους αιώνες. Πριν από τους αιώνες. Αλλά γεννήθηκε από τον Πατέρα. Από τον Πατέρα. Είναι ομοούσιος. Είναι αίδιος, σημαίνει αιώνιος. Αυτός λοιπόν ο Κύριος που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι, ας το προσέξουμε, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι ο Δημιούργος παντός του κόσμου, όλων των όντων. Είναι λέει, τι λέμε εκεί, Διού τα πάντα εγένετος, το πιστεύω. Είναι δημιουργός όλων των όντων. Και όταν λέμε των όντων, δηλαδή όλων όσα βλέπουμε με τα μάτια μας, από τα έφτιαξε από το τίποτα, από το μηδέν. Εκ του μη όντως, εκ του μη όντως. Είναι λοιπόν ο δημιουργός όλων των όντων, τα έφτιαξε εξού κόντων από το τίποτα, από το μηδέν και τα ετοίμησε, ειδικά τον άνθρωπο, ειδικά μόνο και μοναδικά τον άνθρωπο, τον ετοίμησε βάζοντας μέσα στον καθένα άνθρωπο τη δική του εικόνα, τη δική του εικόνα. Εξηγήσω τι σημαίνει έβαλε τη δική του εικόνα. Είναι πρόσωπο ο Κύριος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι πρόσωπο και ο Πατέρας, πρόσωπο και το Άγιο Πνεύμα, τρία πρόσωπα αλλά μία θεότητα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Είναι τρία πρόσωπα, μία θεότητα. Όταν λέμε πρόσωπο, πρόσωπο, εννοούμε νου, που έχει βούληση, έχει θέληση, έχει ελευθερία να αποφασίζει.
επαναλαμβάνω, διαθέτουμε εμείς αυτή τη στιγμή το νου που σκέπτεται, τη θέληση που αποφασίζουμε και την ελευθερία ώστε να είμαστε ανεπηρεάστοι σε ό,τι αποφασίζουμε να κάνουμε. Αυτό σημαίνει εικόνα Θεού, γιατί έτσι είναι και ο Θεός ελεύθερος. Είναι νους και μόνος το αποφασίζει, μόνο το καλό βέβαια, μόνο το καλό ο Θεός. Μας έβαλε λοιπόν την εικόνα του καθαρή, άγια, όπως είναι και αυτός ο ίδιος. Μας την έβαλε καθαρή μέσα την εικόνα. Θέλω να κάνω εδώ ένα σχόλιο πριν προχωρήσω παρακάτω. Αν είχαμε σαν έργο, το πέταγαμε από μέσα μας των ελαττωμάτων, τότε θα αισθανόμαστε ότι μία κόντρα από μέσα μας υπάρχει στην προσπάθεια να πετάξουμε από μέσα ό,τι μας ενοχλεί. Κόντρα, μεγάλη κόντρα. Και ειδικά αυτό φαίνεται εν ώρα προσευχής. Εν ώρα προσευχής. Εκεί όταν γονατίζεις και παρακαλάς τον Κύριο και του λες «Σε παρακαλώ πάρα πολύ, βλέπω, καταλαβαίνω ότι ενοχλούμε πάρα πολύ εύκολα από αυτά που με τρυπάνε. Έλα», αισθάνεσαι να σε κοιτάνε την ώρα προσευχής. Λοιπόν, η προσπάθεια, επαναλαμβάνω λοιπόν, ότι αυτά που αισθανόμαστε και μας κεντάνε δεν υπήρχαν καν όταν μας έφτιαξε ο Κύριος. Καθόλου. Είμαστε καθαροί, ολοκάθαροι. Είναι ξενόφερτα από εκείνον που είναι αυτοκακός, από μόνος του κακός, ο διάβολος δηλαδή, ο οποίος είχε έπαρση και την εγωισμό δηλαδή, και τον εγωισμό αυτό τον έσπηρε και σε εμάς. Και λοιπόν, εμείς πέσαμε με υπόδειξη του πονηρού και πέσαμε εν λάκο κατωτάτο, λέει ο Δαβίδ, εν λάκο, στον εξάψαλμο εκεί πέρα λέει, έπεσα λέει και πήγα βαθιά ο Δαβίδ, πολύ βαθιά, σε λάκο κατώτατο, ή αλλιώς θα λέγαμε στο σκοτεινό άδι. Αν είχαμε τα μάτια που έχουν οι Άγιοι, του Αποστόλου Παύλου και όλων των Αγίων, γιατί φτάνουν οι Άγιοι σε ένα σημείο, να βλέπουν ότι ο Άδης δεν είναι εκείνος που είναι χωμένος βαθιά, αλλά υπάρχει και ένας Άιδης, δηλαδή εδώ, εφόσον ο άνθρωπος έχει αγκάθια που τρυπάνε πάρα πολύ, δεν μπορεί να στραφεί και να δει μέσα αυτή την κόλαση που υπάρχει. Από αυτή την κόλαση ξεκινάει και πας στην άλλη κόλαση. Καθαρός γίνεσαι όταν έχεις με τον καθαρό συναναστροφή. Με τον καθαρό συναναστροφή. Πέσαμε λοιπόν και χρειάστηκε για να βγούμε από αυτή την πτώση, από αυτό το πέσιμο το μεγάλο, μέσα στο λάκκο το πιο βαθύ, χρειάστηκε να κατέβει από ψηλά. Δεν γινόταν. Μπορούσε ο Θεός να μας σώσει, αφού είναι Θεός, μπορούσε και με χίλιους δυο άλλους τρόπους που εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Όμως ο πλέον ενδεδειγμένος από τη λέξη αυτή τρόπος για να σωθούμε ήταν να πάρει σάρκα ανθρώπινη, ο Υιός του, ο Θεός,
ο αθέατος, ο αόρατος, ο άπειρος στο σύμπαν, που δεν το χωράει το σύμπαν καθόλου, να πάρει σάρκα και να χωρέσει μέσα η θεότητα σε ένα ανθρώπινο σώμα. Να χωρέσει σε ένα ανθρώπινο σώμα. Κοιτάξτε να δείτε. Στο μυαλό μας έρχεται η εικόνα σε όλους την ημέρα των Χριστουγέννων της γεννήσεως του Χριστού μέσα σε μια σπηλιά. Ένα βρέφος να είναι τυλιγμένο μέσα σπάργανο. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ήταν ανέστιος, χωρίς σπίτι. Δεν είχε σπίτι που γεννήθηκε. Κανείς δεν το φιλοξένησε. Αυτόν που έφτιαξε το σύμπαν, το φέρνουμε στο μυαλό μας να το σκεφτούμε λιγάκι. Το δημιουργός του σύμπαντος. Και στη γέννησή του σαν άνθρωπος, γεννήθηκε εκεί που υπήρχε η βρωμιά. Σε ένα στάβλο μέσα. Βρωμιά είχε εκεί. Βόδια είχε. Και γαϊδούρια είχε. Όνους. Μάλιστα λέει 800 χρόνια πριν τη γέννηση του Κυρίου Ισαΐας, έγνω ο Βούς, γνώρισε το Βόηδη, τον κτισάμενον εκείνον που τον έφτιαξε το Βόηδη. Το Βόηδη τον γνώρισε λέει και έκανε στην πάντα για να γεννηθεί στη Φάτνη. Και ο όνος στη Φάτνη του Κυρίου του. Και το γαϊδουράκι και αυτό στην πάντα για να γεννηθεί ο Κύριος του. Ο άνθρωπος τον έδιωξε πέρα από τα σπίτια για να γεννηθεί λέει χωρίς αστεία και άοικος και χωρίς σπίτι και παράλληλα και γυμνός και παράλληλα και γυμνός σαν το χειρότερο φτωχό μιας κοινωνίας, σαν το χειρότερο φτωχό. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε να γεννηθεί με αυτό τον ταπεινό τρόπο. Γιατί η μεγαλύτερη τρόπη του διαβόλου, που ο διάβολος ίσον εγωισμός, το μεγαλύτερο ξεφτύλισμα του διαβόλου ήταν αυτό, να βλέπει έναν ταπεινό άνθρωπο να γεννιέται με αυτόν τον τρόπο. Ξεφτελίζεται λέει ο διάβολος όταν βλέπει ταπεινό άνθρωπο. Και θέλω να κάνω ένα σχόλιο εδώ πέρα. Ένα σχόλιο. Τώρα εγώ δάσκαλός σας δεν είμαι. Αλλά μαζί με σας μαθαίνω. Μαζί με σας μαθαίνω. Συγχωρέστε με. Ξέρετε που είναι η λύτρωσή μας. Πότε δεν μας φταίει κανείς. Όταν είμαστε ταπεινοί. Δεν μας φταίει κανείς. Να κάνουμε μία αρχή. Μα δεν είμαι δάσκαλος, στην αγχωρία μου το λέω τώρα, θα το πω όμως, τι να κάνω. Πρωί, βράδυ προσευχόμαστε. Γιατί και όχι την ημέρα που δεν μας βλέπει κανείς στον δρόμο, περπατάμε, Κύριε στέλε εισόμε, να μην λέμε την ευχή και να του λέμε, μάθε μας Κύριε, αυτό που πρώτο μας έδειξες με τη γέννησή σου, την ταπείνωσή σου. Η Φάτνη ένα, η Φάτνη ένα και η Αγία Πρόδοση που είχε παπάς μέσα, υπάρχουν Αγίες Πρόδοσες που είχε τον Χριστό, έτσι, το καλάμι στο χέρι, το ένα και στην αριστερά τη λόγχη. Αυτό λέγεται άκρα ταπείνωσης. Να λέμε στην προσευχή μας. Δεν το έχουμε. Εγώ το βλέπω από τον εαυτό μου. Και επειδή δεν το έχω, του φωνάζω. Κύριε, άκουσέ με. Δώσε μου ένα εκατομμυριωστό από την ταπείνωση σου που έδειξες εσύ. Δεν το έχω. Του το ζητάω ειλικρινά. Δεν έχω την αγάπη. Τη ζητάω. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να λες ότι αγαπάω χωρίς να μπει στη μέση ο Χριστός. Δεν είναι δυνατόν να απελευθερωθείς από την κοινωνία, το κοινωνικό περίγυρο, αν δεν πεις ότι φταίω
Δεν έχω ταπείνωση, έχω εγωισμό. Έλα να με μάθεις εσύ. Δεν γίνεται αλλιώς. Χωρίς αυτή την πραγματικότητα δεν γινόμαστε ελεύθεροι. Δεν θα ερχόταν μέσα στον κόσμο με αυτόν τον ταπεινό τρόπο για ένα Υιό Θεού να πάρει σάρκα ανθρώπινη, να τον βλέπουμε, να τον ακουμπάμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο νεοράκαμεν, αυτό που ακούσαμε, αυτό που είδαμε, αυτό που είδαμε, ο νακικόαμεν, αυτό που ακούσαμε, ο νεχείρες ημών εψηλάφησαν, αυτό που πιάσαμε με τα χέρια μας, αυτό σας χαιρετούμε. Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα τέτοιο Κύριο, τόσο ταπεινό. Εμείς δεν έχουμε ταπείνωση, θα του τη ζητήσουμε, είναι δικό του θέμα, αν του το ζητάμε κάθε μέρα, δεν υπάρχει άλλο δώρο. Αυτό είναι και ο παράδεισος. Από τη στιγμή που ο Κύριος θα μας επισκεφθεί και μας δίνει λίγο ταπείνωση, ήδη είμαστε στον παράδεισο, ήδη είμαστε ελευθερωμένοι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αισθάνομαι τον εαυτό μου δεμένο σφιχτά με το κακό, με την αμαρτία. Ποιος θα με λύσει από εκείνο το θανατηφόρο δέσιμο? Και δίνει την απάντηση ο Κύριος. Ο Κύριος. Αν, συνεχίζω, αν θεληματικά δεν γίνουμε φτωχοί το πνεύματι, όπως λέει ο Κύριος, δηλαδή δεν έχουμε ταπείνωση, λέει με πρόσβαλε ο άλλος. Τι σημαίνει με πρόσβαση? Να, απλούστατα μου έδειξε ότι είμαι εγωιστής. Αυτή είναι η προσβολή. Λέει, έχω και εγώ πρόσωπο. Με πρόσβαλε, δεν μπορώ να το απαντήσω. Μήπως δοκίμασες ποτέ να δεις, και αυτό είναι με πείραμα. Δεν έχει πείραμα μόνο η ιατρική ή η φυσική και τα ρέστα, και ο χριστιανισμός έχει πείραμα. Σε έθιξε ο άλλος, για κάνε λίγο ησυχία, σπάς τα κύματα της οργής και του εγωισμού μέσα σου, όχι έξω, μία, δύο, τρεις, στη συνέχεια θα σκάσει ο πειρασμός και θα λυτρωθείς εσύ. Η λύτρωση δεν γίνεται, άντε του απάντησα και είμαι εντάξει, α, λέει, του τα είπα και ήρεμησα. Δεν ήρεμησες, κούρδισες το μηχάνημα πιο πολύ και μια ώρα θα πάθεις έκρηξη. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε. Η φάτνη με τον Κύριο φωνάζει, εγώ γυμνός, εγώ άστεγος, εγώ άϊκος και πεινασμένος κατά έναν τρόπο, και πεινασμένος κατά. Λοιπόν, νούμερο ένα είναι αυτό. Νούμερο 2 ήταν και ο διωγμένος ο Κύριος. Διωγμένος. Από την ημέρα που γεννήθηκε. Την ημέρα που γεννήθηκε. Τι δουλειά είχε να πάει στη Βηθλέμ? Πήγε, λέει, γιατί ο Κιάσαρας εκεί ήθελε φόρους, λέει. Έτσι δεν είναι? Ποτέ δεν είπε ο Κιάσαρας. Το χωνέψουμε. Εμείς τι κάνουμε? Δίνουμε την ψήφο στον Κέσσαρα για να μας κρεμάσει γρήγορα. Αυτό κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Και ο Κύριος λοιπόν, πήγε η Παναγία με τον Ιωσήφ για τον Κέσσαρα να προσφέρει το φόρο και μέσα σε αυτή την περιπέτεια γέννησε, λέει, να προσέξουμε. Και πάλι προφητεύεται από τον προφήτη Ισαΐα, πριν έρθει ο πόνος να γεννήσει, ξέφυγε τον πόνο, λέει. Δεν πόνεσε η Παναγία. Γέννησε ανώδυνα.
Αν οι γιατροί λέει μπορούν να κάνω σήμερα ανώδυνο το κετό, δεν μπορεί ο Θεός να συντελέσει ώστε η Παναγία να γεννήσει ανώδυνα προς Θεό, φωτίσει τους γιατρούς και ο ίδιος δεν μπορεί. Ανώδυνο το κετό η Παναγία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και παρθενικά μπήκε μέσα στη μήτρα της Παναγίας ο Κύριος, παρθενικά μπήκε. Δεν έσπασε η μήτρα της Παναγίας. Ένα. Και γεννήθηκε πάλι παρθενικά. Φύλαξε λέει τα σήμαντρα, φύλαξε δηλαδή την Παρθενία, άθικτη, και μετά τη γέννα η Παναγία. Είναι δυνατόν. Γιατί η Παρθενία είναι δώρο ουράνιο. Δώρο ουράνιο. Όταν πήγε ένα σχολείο, στο Λύκειο πήγαινα κάπου εκεί. Διάβαζα κάτι στο χέρι μου ενός αρχαίου Έλληνα. Δεν θυμάμαι ποιος είναι. Λέει, έλεγε εκείνο που διάβαζα, άμα δεις πατέρα, στο κάθε πατέρα, το κορίτσι σου να κοκκινίζει, τότε πάνε καλά τα πράγματα. Αν δεις και δεν κοκκινίζει για θέματα που πρέπει να κοκκινίζει, τότε η εδός, η εντροπή δηλαδή, έχει πετάξει και πάει στους ουρανούς, στους θεούς επάνω, και το κορίτσι σου δεν είναι καλό. Το λέω αυτό γιατί σήμερα η Παρθενία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ανύπαρκτη στο θηλυκό γένος. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Περισσότερο το παιδί ή ο άντρας έχει ντροπή παρά η γυναίκα ή τα κορίτσια, σε μεγάλο ποσοστό. Ναι, με άλλα λόγια, πώς θα τιμήσει η σημερινή νέα και ο σημερινός νέος τα Χριστούγεννα. Πώς να μην ακουστεί του προφήτη ο λόγος «Μισή ψυχή μου τας εορτάς και τας νομινίας που κάνετε εσείς και γιορτάζετε». Θα έρθω και σε ένα άλλο που είναι μάθημα της ημέρας των Χριστουγέννων. Γύρω μας έχουμε ένα σωρό αποφυλές. Αποφυλές. Μαύρους, κίτρινους και τέτοιους έχουμε, και γείτονες και το καθεξής, αλόφιλους και αλόθρησκους. Το Πνεύμα του Χριστού είναι βέβαια αγκαλιά. Σε όλους, όλοι τέκνα Θεού, για όλους βγαίνει ο ήλιος. Πέρα μην σχόλιο δεν χρειάζεται σε αυτό το πράγμα. Πού θέλω να σταθώ. Από την Ανατολή, την μέρα του Χριστού, ξεκινήσανε 3 Μάη. Γιατί είδαν ψηλά στον ουρανό το άστρο, λέει. Δεν ήταν άστρο, προς Θεού. Και γιατί δεν ήταν άστρο. Πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν ήταν άστρο. Λέει, άμα ανοίξουμε την Αγία Γραφή, λέει ότι κάνανε πορεία την ημέρα και δεν κάνανε ένα μήνα, δύο, λέει, κάνανε 2 χρόνια για να φτάσουν στα Ιεροσόλυμα. 2 χρόνια. Τη νύχτα, λέει, κοιμώντσαν, αναπαγώς, και την ημέρα περπατάγανε. Φαίνεται άστρο την ημέρα. Δεν φαίνεται άστρο, μόνο ο ήλιος φαίνεται. Αυτοί βλέπανε την ημέρα να καλύπτει τη δόξα του ηλίου, το άστρο με τη λάμψη του. Που λένε οι πατέρες ότι ήταν χωρία αγγέλων, λαμπρών, που βάζαν μπροστά από τους μάγους. Μπροστά από τους μάγους. Οι ειδωλολάτρες ήταν αυτοί. Δεν ήταν καν χριστιανοί ακόμα, ο Χριστός είναι Εβραίος. Ξεκινάνε λοιπόν από εκεί, βλέποντας τη λάμψη του άστρου εκείνου της Βιθλεέμ, θα το πούμε έτσι. Και λέει μάλιστα συνέχεια ότι όταν πήγαν στον Ηρώδη και
είπαν ότι είπαν, όταν βγήκαν έξω λέει, και περπάτησαν, λέει, τους οδήγησε μέχρι λέει, πάνω από το παιδί, το βρέφος, και μετά χάθηκε. Η μέρα πάλι έγινε αυτό, δεν έγινε νύχτα. Και επαναλαμβάνω, η μέρα άστρα δεν φαίνονται. Συνεπώς, ήταν κάτι άλλο παρά άστρο κοινό σαν εκείνα που βλέπουμε. Αλόφιλοι. Αλόφιλοι. Ένας προφήτης, οι τρεις μάγοι αλόφιλοι, οι δολάτρες, μέσα από εκεί που βασίλευε η δολάτρια, λέει ένας προφήτης, ότι επειδή εσείς Ισραηλίτε δεν θα δεχτείτε εκείνον που θα έρθει, θα ζητήσει αλλού να κηρύξει αυτό που θα φέρει από ψηλά. Και αυτό και έγινε. Και αυτό πρώτοι πήγαν οι δολάτρες και τον προσκύνησαν. Και δεν πήγαν οι Εβραίοι, λέει η Γραφή, ότι πήγαν κανένας Εβραίος. Λέει απλώς, οι μάγοι πήγαν τον προσκυνήσανε, βεβαίως τον προσκυνήσανε και τον δοξολογήσανε. Και εδώ είναι το μεγαλείο. Η απλότητα πήγε και ήβρε την απλότητα. Το Χριστό δηλαδή, απλό κείμενο στη φάτνη. Και οι άγγελοι πάει στους βοσκούς, τους απλούς, έκαναν την παρουσία τους. Όπου υπάρχει έπαρση, εγωισμός, πολυτέλεια, είναι απόν ο Κύριος. Είναι απόν πέρα για πέρα. Μην ψάχνουμε να βρούμε τον Κύριο εκεί που δεν υπάρχει. Θα το βρούμε στο σπίτι του φτωχού, στο σπίτι του αρρώστου, στο σπίτι του αδικημένου, στο σπίτι του περιφρονημένου. Γιατί ήταν ο ίδιος περιφρονημένος, ο ίδιος γυμνός, ο ίδιος αδικημένος. Δεν μπορούμε αλλού να βρούμε τον Κύριο. Ήρθαν λοιπόν οι μάγοι και προσκυνήσανε. Οι ξένοι, και εμείς έχουμε δίπλα μας, επαναλαμβάνω, από εκεί, εκεί θέλω να σταθώ, έναν κόσμο ξένο. Δεν πείσαμε κανέναν μέχρι τώρα ότι είμαστε χριστιανοί. Αφού δεν μπορούμε ένα να το κάνουμε, ένα να το πάρουμε στην εκκλησία αλόφιλο, ένα αλόθεσκο, να του πούμε έλα στην εκκλησία, έτσι. Μα πώς γίνεται αυτό? Μπορεί να γίνει και αυτό. Μπορεί να γίνει και αυτό. Δεν υπάρχει τίποτε, τίποτε, που να μην μπορεί να το κάνει ο χριστιανός, ο αληθινός χριστιανός. Και εξηγούμε πώς θα έρθει ο άλλος κοντά μας. Τούτο εδώ που έχουμε, τούτο εδώ που έχουμε, πρέπει να γίνει στόμα Χριστού. Στόμα Χριστού. Όπου βρισκόμαστε, με μεγάλη προσοχή, με πολύ μεγάλη προσοχή, θα είναι αλατισμένο με τη χάρη του Κυρίου, θα λέμε την κουβεντούλα μας, την όμορφη, τη χρυσή κουβεντούλα, θα γίνεται αφορμή η κουβεντούλα, να ανοίξουμε, αν είναι δυνατόν, θέμα με μεγάλη προσοχή για αυτό που πιστεύουμε. Όχι για να δείξουμε ότι πιστεύουμε, μα πρέπει να πούμε κάποια κουβέντα. Γιατί φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που δεν πιστεύει, ας είναι και χριστιανός βαπτισμένος, πώς θα πιστέψει αν δεν ακούσει? Λέει, πώς δε πιστεύσουσι χωρίς κηρύσσοντος, χωρίς να υπάρχει εκείνος που κηρύττει, πώς θα πιστέψει, πώς θα ανοίξει το μυαλό του? Και βέβαια, υπάρχει και το θέμα το άλλο, Κύριε βοήθησέ με στο έργο του λαλήν, όταν μιλώ δηλαδή, όχι να κάνω ομιλία, συζητάω με έναν συνάνθρωπό μου, να είμαι προσεκτικός, γιατί βήμα ποδός και γέρος οδόντων αναγγέλλεται περί ανδρός, λέει, και το περπάτημα και το χαμόγελο και ο λόγος που βγαίνει φανερώνουν τον άνθρωπο.
φανερό τον άνθρωπο. Η μεταστροφή του άλλου, η αλλαγή του άλλου γίνεται από τη θέα, από εκείνο που βλέπει. Λέει, είδα και άκουσα άνθρωπο που ήταν όπως πρέπει. Γιατί και οι μάγοι είδαν το φως του Κυρίου, γιατί και οι επιμένες είδαν τον Κύριο στη Φάτνη, αναδόρισαν τον Κύριό τους και αυτοί έγιναν παράδειγμα στους άλλους. Απλοϊκοί ποιμένες. Και αυτοί που πήγαν προσκύνησαν οι μάγοι, γύρισαν λέει ο Ιερός Χρυσόστομος στην πατρίδα τους και ξέρετε τι κάνανε. Αυτοί που γύρισαν, τους γιορτάζουμε αμέσως μετά τη γέννηση του Κυρίου τους τρεις μάγους, ως Αγίους. Γύρισαν λέει στην πατρίδα τους, αβάπτιστοι, αλλά χριστιανοί και κήρυξαν Χριστό. Αβάπτιστοι αλλά χριστιανοί και κήρυξαν τον Χριστό. Ήταν ένα βρέφος, αναγνώρισαν ότι είναι Θεός, Βασιλιάς και άνθρωπος και είπαν, βρήκαμε εκείνο που περιμέναν οι Εβραίοι χρόνια ολόκληρα. Και θα φωνάξει ο Απόστολος Παύλος αργότερα και θα πει, αυτός που γεννήθηκε και ήταν λιθάρι που μπαίνει στη γωνιά για να στηριχθεί το σπίτι που το πήρανε οι Εβραίοι από τη γωνιά για να το πετάξουν. Αυτό το λιθάρι το πήρανε οι μάγοι και το πήγανε και σαν από εκεί άρχισε του Κυρίου το έργο το χριστιανικό από τους μάγους. Το καταλαβαίνουμε, όχι από τους Αποστόλους. Και βέβαια θα πω και κάτι ακόμα. Και η πέτρα που πατάει κάποιος μπορεί να κάνει κήρυγμα. Μπορεί να κάνει κήρυγμα. Την ημέρα της σταυρώσεως του Κυρίου, κουνηθήκαν αυτά, ανοίξανε οι βράχοι, μη είσαι η πέτρα, αληθινά Θεού Υιός είναι αυτός, είπε ο εκατόνταρχος που το είδε. Το είδε, ρασκίζεται εκεί πέρα βράχος, να κουνιώνται όλα και να λέει Υιός Θεού είναι. Το κήρυγμα το κάνει ο Κύριος και με τα άψυχα. Πολύ περισσότερο αν έχει ψυχές σαν τις δικές μας και του μιλάμε και του λέμε Κύριε στη διάθεσή σου είμαστε, εσύ δώσε μου το φωτισμό και εγώ θα κάνω αυτό που εσύ ζητάς, το έργο σου μέσα στον κόσμο. Κήρυκες λοιπόν, κήρυκες λοιπόν οι μάγοι, οι πρώτοι κήρυκες της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Μεσσία της ανθρωπότητας. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Ήρθε ο Χριστός. Φωνάζει η Εκκλησία, δοξάσατε τον. Να το δοξάσουμε. Θα πείτε, δεν έχει δόξα και ζητάει από εμάς να τον δοξάσουμε. Δεν είναι αυτή η σωστή τοποθέτηση. Η σωστή τοποθέτηση είναι είσαι δοξασμένος, εγώ με το να σε δοξάσω, δοξάζομαι. Αυτή είναι η θέση. Δεν έχει ανάγκη τη δόξα μου ο Κύριος. Λέμε γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επειδή γης. Να κάνω, να γίνει το θέλημα, να κάνω εγώ το θέλημά σου όπως γίνεται στον ουρανό επάνω. Το έχετε σκεφτεί αυτό το πράγμα. Να κάνουμε το θέλημα του όπως γίνεται στον ουρανό. Δεν φαίνεται αυτό πολύ απίθανο. Στον ουρανό γίνεται. Από τους Αγίους, από τους Αγγέλους, από τους Μάρτες, προφήτες, από όλους. Και μας καλεί να κάνουμε όμοια, όπως κάνουμε το θέλημα και πάνω, και εμείς εδώ. Το σκεφτήκαμε αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, το θέλημα του. Με το εμείς να πορευόμαστε με τις εντολές του, γιατί λέει ο Κύριος, από αυτό θα καταλάβουν οι άνθρωποι, θα το πω και στο, και στο κείμενο του Ευαγγελίου, από αυτό θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε δικοί μου μαθητές, χριστιανοί αντί αυτή περιπτώσει,
Εάν τα σεντολάς μου τηρήσετε. Εάν τα σεντολάς μου τηρήσετε. Συχνά ακούμε. Συχνά ακούμε. Για προσέξουμε και το πράγμα. Συχνά ακούμε. Είμαστε άνθρωποι, είναι δύσκολο, είναι αδύνατο να κάνουμε σεντολές του. Ένα απλό παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα. Μου χτυπάει την πόρτα ο τάδε και μου ζητάει μία βοήθεια. Και εγώ αυθόρμητα του δίνω τη βοήθεια. Πρέπει να το προσέξουμε λίγο. Αυτό επαναλαμβάνεται μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Ξέρετε, μετά από επανάληψη και βίωμα, τη βγαίνει. Τότε καταλαβαίνουμε τον Κύριο και πίσω από την εντολή είναι ο Κύριος, τότε γνωρίζουμε τον Κύριο. Παρακαλάει ο Δαβίδ και λέει «Κύριε, συνέτησόν με, συνέτησόν με, Κύριε, συνέτησόν με, απλά έλα να μου βάλεις μέσα εδώ φρονιμάδα, φρονιμάδα, δηλαδή νουν προσεκτικό. Και αν μου βάλεις εσύ νου προσεκτικό, τότε εγώ θα μάθω τις εντολές σου. Γιατί μπορεί να διαβάζω την Αγία Γραφή, τη μελετάω, εάν δεν με συνετίσει ο Κύριος, δεν θα καταλάβω ποτέ τι είναι αυτό που λέει. Και θα καταλάβω ότι πίσω από κάθε εντολή ανοίγεται σαν παραβάν και φαίνεται το πρόσωπο του Κυρίου». Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ότι θα τον δεις από τη στιγμή που θα κάνεις το πρώτο χριστιανικό έργο. Ένα, δύο, τρεις φορές το παραλαμβάνεις, γίνεται ζωή σου, βιωμά σου. Είπα για την ελεημοσύνη. Το ίδιο μπορεί να κάνεις και στην προσευχή. Η προσευχή που γίνεται έστω και με εμπόδια και εκεί πάλι την ώρα που την κάνεις πολεμάσαι την ώρα που την κάνεις την προσευχή, αλλά μετά καταλαβαίνεις τη γαλήνη της προσευχής. Μετά θα καταλάβεις. Την ώρα εκείνη έρχεται, σου φέρνει εικόνες, σου δημιουργεί σκέψεις, σου κάνει τα χιλιαδύο ο πειρασμός, μετά όμως του σπάς τα παΐδια του πειρασμού και καταλαβαίνεις ότι τώρα ζει ο Κύριος μέσα μου. Το καταλαβαίνεις. Έτσι αλλιώς δεν γίνεται να γνωρίσεις τον Κύριο χωρίς να υπάρχει πρακτική. Χωρίς την πρακτική καθόλου. Αλλιώς θα λες ότι όλα είναι παραμύθια. Μα χωρίς πείραμα δεν στέκει τίποτα στον κόσμο. Και έπρεπε, εδώ δεν πρέπει να υπάρχει το πείραμα. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει το πείραμα μέσα στην χριστιανική ζωή. Το ίδιο και στο θέμα της αγάπης. Και η αγάπη δεν είναι τίποτα, αγώνισμα είναι. Αγωνίζεσαι και μετά γεννιέται μέσα η αγάπη σου. Ο Χριστός δηλαδή. Έχεις Χριστούγεννα. Έχεις Χριστούγεννα, εφόσον γεννιέται η αγάπη, έχεις Χριστούγεννα μέσα σου. Και τότε, αφού έχεις την αγάπη μέσα σου, γιορτάζεις όχι μια φορά το χρόνο τα Χριστούγεννα, αλλά όλη η χρονιά είναι Χριστούγεννα. Λέει ο Άγιος Γιάννης ο Χρυσόστομος. Το διάβαζα χτες, το ξαναδιαβάσει, Θέλω να μου μέσα στο αρχαίο κείμενο, αλλά βλέπεις, γέρασα και δεν μπορώ να τα κρατήσω. Λέει ότι δεν γιορτάζεται, λέει, η γιορτή μια φορά το χρόνο. Όχι. Η γιορτή από τη στιγμή που εσύ βαδίζεις τα γνάρια εκείνου του Αγίου που τιμάς ή του Χριστού που έχουμε αύριο, αφού βάλεις τα γνάρια, σημαίνει ότι έχει συνείδηση καθαρή και η καθαρή συνείδηση έχει πάντα γιορτή. Η καθαρή συνείδηση, λέει, έχει πάντα γιορτή. Ο άλλος λέει μια φορά το χρόνο. Έτσι είναι. Τώρα που δεν έχουμε αγάπη, τι γίνεται? Είπα, είναι το θέμα της προσευχής στη μέση. Λύνονται με την προσευχή όλα. Δοκίμασε το αυτό, λέω σήμερα. Τι λέω σήμερα? Όχι μόνο εγώ. Όταν ξεκίνησα. Και αυτός που το λέει. Τι είπες να ακούσα, καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, μα και αυτό που το λέει.
Λοιπόν, για να αμαρτήσω. Όχι. Όχι, δεν μου αφήνει ο Γιάννης να αμαρτήσω. Είναι. Δεν μου αφήνει να αμαρτήσω ο Γιάννης. Γιατί δεν σε αφήνει. Άστο να απαντήσει. Τι να απαντήσει. Απαντήσε του, να σου απαντήσει. Και δεν θέλει καλά το λες. Άκουσα αγαπητέ μου, μιλάω για πείραμα, έτσι. Αν δεν το είχα κάνει πείραμα, δεν θα σου έλεγα. Σε ό,τι σου λέω. Ναι. Σε ό,τι σου λέω. Γιατί φωνάζω, κάνε το πείραμα. Άσε με Γιάννη να το πω εδώ, κάνε το καθόλου τρόπο. Καλά έκανες. Χωρίς να κάνεις το πείραμα, δεν είναι δυνατόν. Μετά από την πράξη θα καταλάβεις ότι να ο Κύριος. Αλλιώς, τι μας λέει αυτός. Μας λέει λόγια και ταινίζεται από τη μέση. Παραμύθια. Αυτό θα λέει. Όπως λένε τόσοι πολλοί. Λοιπόν, επαναλόγη μια φορά. Δεν είναι επίδειξη ο χριστιανισμός. Όχι. Είναι ταπείνωση. Εσωτερική ζωή. Ταπείνωση. Εσωτερική. Κρυφή ζωή είναι. Αυτό τα λέει όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Ερχόμαστε σε ένα άλλο χώρο. Όταν γεννήθηκε ο Κύριος μας την ημέρα της γεννήσεως, ένας άλλος κόσμος, μη ορατός, δηλαδή που δεν το βλέπουμε, έστησε, θα λέγα, σε ανθρώπινη έκφραση, γλέντι χαράς. Γλέντι χαράς. Και δεν είναι βέβαια, δεν ανήκει στο χώρο του υλικού κόσμου αυτός ο κόσμος που μιλάμε, είναι όλος ο αγγελικός κόσμος, όλος. Γιατί έβλεπε με σιγουριά ότι εκείνος που έχασε την πατρίδα του και ξενιτεύτηκε, ο άνθρωπος δηλαδή, ήταν κάποιος στον παράδεισο. Έφυγε από την πατρίδα του, ξενιτεύτηκε ότι τώρα με τη γέννηση του Κυρίου θα ξαναγύρισε πάλι πίσω. Λέει, προσέξουμε, ο Κύριος μας πολύ ωραία το τοποθετεί. Στον ουρανό, για έναν άνθρωπο που γυρίζει στον Κύριο πίσω, στην αγκαλιά του, γίνεται χαρά. Πού, σε ποιους, στους αγγέλους. Όχι τώρα που ήρθε ο Κύριος για να καλέσει παγγενές ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, για να γυρίσει πίσω, η χαρά είναι απερίγραπτη. Δεν μπορεί να περιγράψει, γιατί εγώ δεν έχω τέτοια γλώσσα. Εδώ ανέβηκε ο Απόστολος Παύλος και είπε, τι να σας πω, δεν έχετε, λέει, τα ίδια δεδομένα που είδα εκεί, δεν υπάρχουν και εδώ, για να σας τα περιγράψω. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ότι ο Απόστολος Παύλος είδε, τα έζησε εκεί που πήγε, τα ζούσε στη συνέχεια, γι' αυτό και έκανε μια ζωή θυσία, πλην όμως, όποιος, επαναλαμβάνω, κάνει το πείραμα, εκείνος και τα βλέπει. Κάνει το πείραμα. Εμείς θα κάνουμε το πείραμα εκεί που μπορούμε, Ιωσήφ. Είπα προηγουμένως, και προσευχή μπορούμε να κάνουμε, που είναι έργο ουράνιο. Δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η προσευχή γίνεται στον δρόμο από τους αγγέλους, τους Αγίους. Ο Αγίος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής λέει, είδε το θρόνο του Θεού και μπροστά στο θρόνο όλους εκείνους που είχαν σφαχτεί, λέει, στο όνομα του Χριστού, τους εσφαγμένους, να προσεύχονται και να βγαίνει η προσευχή σαν λιβάνι στο θρόνο του Θεού. Και εμείς έχουμε για πάρεργο, για ένα τίποτα την προσευχή. Δεν έχουμε θέληση γι' αυτό. Αυτό είναι. Δεν έχουμε θέληση, έχουμε τεμπελιά. Αυτό είναι. Πες το καλά. Πες το. Έχουμε τεμπελιά μεγάλη. Γιατί να την έχουμε. Δεν, τελείωσε, πάει αυτό το πράγμα. Αφού μπορούμε, πού είναι το πείραμα εδώ. Έλατε. Αυτό είναι. Πας στην Κυσέ και σου λέει, κράτησες, λέει, ένα τέταρτο το κίνημα, μας κούρασες. Σου λέει ο άλλος. Τόσες ώρες χάνονται, το τέταρτο του κηρύγματος, άμα σου κάνει, πάει, του έφαγε την ώρα. Λοιπόν, θα ήθελα... Μήπως έχουν και λίγο δίκιο. Καθόλου. Καθόλου. Λείπει το πνεύμα που ζητάει η Εκκλησία. Η Εκκλησία λέει, θυσία είναι ο εκκλησιασμός. Δεν είναι σταυροπόδι και τεμπελιά. Θυσία, το λέει καθαρά. Τώρα πώς θα το μεταδώσουμε αυτό στο σύνολο. Αφού το πίμιο, λέει.
Πώς θα το μεταδώσουμε, εδώ είναι η δυσκολία. Δεν είναι δυσκολία καθόλου. Άμα βλέπει εμένα και σένα από προηγουμένως και τα κάνουμε, τελείωσε το θέμα. Αυτή είναι η. Παρασύρεται και αυτός και το κάνει. Ναι, τελείωσε. Κλείνω το θέμα, μην σας κουράσω άλλο. Κλείνεται και η ώρα. Εύχομαι ο Χριστός να είναι η ζωή μας, να είναι η αναπνοή μας, να είναι το είναι μας, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, εν αυτό γαρ ζώμεν και κινούμεθα και σμέν. Δηλαδή, μέσα στο Χριστό ζούμε και υπάρχουμε, αναπνέουμε και κινιόμαστε. Αμήν. Αυτή θα είναι η γέννηση του Κυρίου μας. Θα έρθουμε τώρα μετά το... Το Αγιανιού. Την εορτή σου χρονιά πολλά και καλά από τώρα, από τα Ρεπολιτικά. Έτσι. 11 είναι ο Λιμνός. 11. Πόσο είναι? 11. 11. Αν είναι η εορτή σου, 11. Μετά. 11. Η πότε η εορτή σήμερα είναι? Α, δεν έχω προσέξει. Πέμπτη είναι. Άρα 11. Άρα 11, ναι. 5, 7 και 11. Έχουμε και τα φάλιμα πλούσια από γιορτές στην εκκλησία μας. Να τη ζήσουμε την εκκλησία, να τη χορτάσουμε και να μην τη βαριόμαστε. Καθόλου μην τη βαριόμαστε. Και εκεί ήταν μπελέ. Για τον Ιωσήφ. Για τον Ιωσήφ και τον Ιωσήφ. Μην φέρει τον Σάρλς Βάρνα. Δεν έχουμε δικαίωμα. Αλλά και εκεί στην ομιλία. Ψαλίδης έφταγε. Άμα το λες εσύ, τότε τι θα πει ο άλλος. Ο πολύς ο κόσμος. Τι θα πει, ποιος πολύς ο κόσμος. Έχω εγώ τους ανθρώπους και με πληροφορούν. Α, ναι. Και εδώ πληροφόρηση. Ωραία. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, το ενδύσιο να νήσει, αγιαστείτε το όνομά σου, και θέλετε η βασιλεία σου, και ηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μη σήμερα, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρουμε τις οφειλέτες μου, και μη εισελέγχει σε εμάς ουρανώ, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Υπάρθενο σήμερο των υπερουσίων δείπτη, και η γη το σπήλαιο, το απροσίτο προσάγει. Άγγελοι μεταποιημένων δοξολογούσι, μάγιδε μετά αστέρος οδηγορούσι. Δήμας γαρε γεννήθη παιδίο νέων, ο προαιώνων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος. Για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, Βασίλη, υπάρχει το μέλλον δεν είστε. Αν το δείτε το χάρι, θα το στάθω έτσι. Το δείτε, καλύτερα. Ωραία. Για να γίνει, ρε. Καλά, καλά. Γεια σου, καλά. Καλά.